Εκπρόσωπο τύπου τη αστυνομία, τον Χρήστο Ανδρέου. Κύριε Ανδρέου, σα χαιρετώ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σάββα. Καλημέρα. Προλάβατε την Όλγα που ήταν στα χιόνια? Ναι, την έχω δει. Κάνατε ποτέ εσείς τον άγγελο του χιονιού? Δεν έτυχε μέχρι αυτή τη στιγμή, κυρία Σάββα. Εντάξει, ήταν ένα δέλεαρ αυτό. Αν ήμασταν εκεί, θα το κάναμε λοιπόν έτσι. Είναι ο μόνος τρόπος να βλέπουμε άσπρες μέρες, δυστυχώς. Κύριε Ανδρέου, πάμε να δούμε τι έγινε πάλι χθες στο νέο γήπεδο της Λεμεσού. Ναι, δυστυχώς παρατηρήσαμε ακόμα μια φορά κάποιοι οπαδοί και συγκεκριμένα οπαδοί του Απόλλωνα 10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας να προχωρούν, να προκαλούν κακόβουλες ζημιές. Υπό την έννοια ότι είχαν αφαιρέσει ένα αριθμό καθισμάτων από τις κερκίδες και να τις ρίχνουν εντός του γηπέδου. Ενώ μετά την αποχώρησή τους, οι ίδιοι οπαδοί ενδεχομένως, της ίδιας ομάδας εννοώ, οι οποίοι αποχωρούσαν, συγκεντρώθηκαν εκτός του περιφραγμένου χώρου του γηπέδου και ξεκίνησαν να ρίχνουν πέτρες και διάφορα άλλα επικίνδυνα αντικείμενα προς τις δύο δημιουργίες της αστυνομίας, τις αντιοχλεογικές δημιουργίες που βρίσκονταν εκεί καθήκον. Οι πέτρες, πού τις βρήκαν τις πέτρες? Ο χώρος εκεί, εξωτερικά, πολύ εύκολα βρήκαν κάποιες πέτρες. Τα μέλη μας ανταποκρίθηκαν, χρησιμοποιήθηκε και έγινε χρήση δακρυγόνων και είχαν καταλήψει το σημείο. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στα επεισόδια αυτά. Θα παραληφθεί το κλειστό κύκλωμα εντός της ημέρας για να προχωρήσουμε στη διερεύνηση. Ναι. Και είχαμε ένα θέμα με τα καθίσματα, κύριε Ανδρέου, την προηγούμενη φορά, ότι εύκολα μπορεί κανείς να τα αφαιρέσει. Διορθώθηκε αυτό το πρόβλημα, δεν είναι η δουλειά σας, αλλά ήταν και σύσταση, φαντάζομαι. Ναι, σίγουρα, αλλά δεν φαίνεται να μην έχει διορθωθεί. Πολύ εύκολα φαίνεται να αφαιρούνται τα. Μπορεί κάποιος εύκολα να αφαιρέσει τα συγκεκριμένα καθίσματα, αλλά ό,τι και να κάνεις, κυρία Σάββα, ναι, με τον εύκολο ή δύσκολο τρόπο, αν θέλει κάποιος να αφαιρέσει κάτι, κάθισμα ή οτιδήποτε άλλο επικίνδυνο αντικείμενο, θα το κάνει. Το να, θέμα είναι ότι δεν πρέπει να προβαίνουμε σε τέτοιες ενέργειες. Εν προκειμένου όμως δεν ήταν έτσι η διένεξη μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, ήταν μόνοι τους οι οπαδοί του Απόλλωνα, κατά της ομάδας αντιλαμβάνομαι οι διαμαρτυρίες. Προφανώς. Άρα έτσι έχει γίνει. Από το κλειστό κύκλωμα τώρα θα δείτε εσείς τι έγινε μέσα στο γήπεδο και θα δούμε πάλι φωτογραφίες των προσώπων αυτών που εμπλέκονται. Το θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν είχαμε δει να χρησιμοποιούνται αυτά τα επικίνδυνα αντικείμενα, όπως κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας. Είχαν βρει μπροστά τους τα καθίσματα και είχαν ξεσπάσει με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι λίγοι που είχαν προκαλέσει αυτά τα επεισόδια. Μάλιστα. Δεν είχατε όμως εσείς ενημέρωση ως αστυνομία ότι πρόκειται να γίνουν επεισόδια. Ήταν χαμηλού, ας το πούμε, κινδύνου το χθεσινό μάτς. Ναι, δεν υπήρχαν πληροφορίες για οποιαδήποτε επεισόδια, αλλά σίγουρα τέτοιες. Θα δούμε στη συνέχεια, κύριε Ανδρέου, το κομμάτι το αγωνιστικό και πώς το γύρισε η Καρμιώτη. Θα φαντάζομαι αυτό ήταν ο λόγος, αλλά και πάλι δεν είναι λόγος για αυτή τη συμπεριφορά εντός των γηπέδων. Και ελάτε να δούμε λίγο τις